Θα πάω σε έναν από τους εγκυρότερους στρατιωτικούς αμυντικούς αναλυτές, επικεφαλής του Military.gr, τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο. Του οποίου Πάρη του σέρνουν τα εξαμάξεις, επειδή τι να κάνουμε, είναι δίστροπος και δεν καταπίνει την καραμέλα χρόνια. Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Νικάμε. Πάντα, κοίταξε, από όσα ανακοινώθηκαν, προκύπτει ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθεί. Συνεχίζει η χώρα να εξοπλίζεται έχοντας ως νούμερο ένα απειλή την Τουρκία ή έχοντας στο μυαλό της κάτι άλλο? Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω από τους εξοπλισμούς που ανακοινώνονται, ότι δεν έχουμε ως νούμερο ένα απειλή μας στην Τουρκία, αλλά τις απειλές που καθορίζει το ΝΑΤΟ. Και για να εξηγηθώ, για το F-35, για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος εδώ και πολύ καιρό, έχουν βγει αεροπόροι, όχι δημοσιογράφοι, αεροπόροι, και έχουν πει ότι αυτό το αεροσκάφος δεν θα πάρει μπροστά αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας. Είναι έτσι φτιαγμένο το λογισμικό του, είναι έτσι η φιλοσοφία του, τα κεντρικά και όλα αυτά τα περιβόητα που λένε ως ατάκες για να εντυπωσιάζεται και ο κόσμος, δεν θα σου επιτρέψουν να το χρησιμοποιήσεις όπως θες, εκεί που θες. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι γιατί τέτοια πρεμούρα για το F-35, το οποίο να υπενθυμίσω ότι έχει απορριφθεί από την Ελλάδα 3 φορές. Την τελευταία φορά το απέρριψε ο κ. Μεϊμαράκης. Λοιπόν, επιπλέον βέβαια υπάρχει το θέμα του κόστους, όχι μόνο της αγοράς, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο κόστος συντήρησης. Mm-hmm. Και αν σε αυτό το κόστος προσθέσουμε και το κόστος συντήρησης για τα Ραφάλ, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Δύση που να έχει ένα τύπο αεροσκάφους που προσεγγίζει την πέμπτη γενιά, όπως είναι το Ραφάλ, και το F-35 που είναι πέμπτη γενιά. Πώς θα τα βγάλει πέρα η ελληνική κυβέρνηση ή οι ελληνικές κυβερνήσεις που θα ακολουθήσουν με τη συντήρηση αυτών των δύο τύπων, ούτε μας έχει απαντήσει. Μία εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα ζήσουμε ξανά την απαξίωση των Ραφάλ, όπως ζήσαμε την απαξίωση των Μιράζ. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Τα σοβαρά όπλα, που πολύ σωστά επεσημάνες ότι η όλη ιστορία για μια χώρα είναι τι όπλα έχει, όχι πλατφόρμες. Τα σοβαρά όπλα, τα μοναδικά σοβαρά όπλα που διαθέτει η Ελλάδα στο ενάριο στόλο της, καλός, κακός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, τα πετάνε τα Μιράζ και τα Ραφάλ. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οδηγούμε σε μια κατάσταση που από τη μία επικοινωνιακά έχουμε τρομερά πυροτεχνήματα ότι δεν και καλά μας εξοπλίζουν σαν αστακό, και όταν το δεις επί της ουσίας το ζήτημα, καταλαβαίνεις ότι οδηγούμαστε σε ένα απίστευτο αδιέξοδο από το οποίο δεν ξέρω πώς μπορούμε να βγούμε. Και να πάμε και στη θάλασσα, μια και ανέφερε περίφημες αλουμινάτες. Είναι δυνατόν μια χώρα όπως η Ελλάδα, με το ναυτικό που διαθέτει και με τις ανάγκες που υπάρχουν στο να έχει παρουσία όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, να συζητάει έστω να πάρει ουσιαστικά παράκτια περιπολικά, γιατί σε έχουν βαφτίσει οι φρεγάτες, οι κορβέτες, αλλά επί της ουσίας παράκτια περιπολικά είναι, τα οποία οι Αμερικανοί απέσυραν στα 8 χρόνια επειδή δεν μπορούν να διορθώσουν τα προβλήματα που έχουν βγάλει αυτά τα καράβια. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι οι 4 φρεγάτες εντός εισαγωγικών που θα μας δώσουν δίθεν δωρεάν είναι αυτές οι 4, τις οποίες δεν τις άγγιξαν καν, δεν προσπάθησαν καν να τις επισκευάσουν, και μας λένε πάρτε τις όπως είναι, επισκευάστε τις και εντάξτε τις στο στόλο. Δηλαδή πληρώστε και από πάνω. Μάλιστα. Πληρώστε και από πάνω για να τις επισκευάσετε. Και τα νούμερα που ακούω ότι χρειάζονται για να προσπαθήσουμε να τις επισκευάσουμε, να πλέψουν, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που το ναυτικό έχει τουλάχιστον 3 εναλλακτικές λύσεις, μήπω 4, που θα μπορούσε να εξετάσει για να συμπληρώσει την αγορά των Μπελχαρά. Υποτίθεται ότι θα παίρναμε τις γαλλικές φρεγάτες, αλλά θα παίρναμε και κάποιες κορβέτες ώστε να υπάρχει μια συνολική έτσι αναβάθμιση του στόλου. Έχουμε παγώσει λοιπόν όλες τις εναλλακτικές λύσεις και πάμε χωρίς να γίνει καμιά κουβέντα, χωρίς να ερωτηθεί κανείς, σε αυτή τη λύση η οποία είναι για γέλια. Είναι, κατά τη γνώμη μου, για να μην μασάμε τα λόγια μας, είναι σκάνδαλο.
Κάποιοι θα βγάλουν εφάπαξ εδώ που συνταξιοδοτούνται. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Αργύρης, κύριε Καρβουνόπουλε, και να τα λέτε, λέει, πιο σκληρά οι δημοσιογράφοι. Δεν μου λες, πάρε εσύ που έχεις και την εμπειρία. Την ίδια ώρα ξεμπλοκάρει η ιστορία της Τουρκίας, η οποία μια χαρά το παζάρεψε. Ναι, αλλά εδώ παίρνει εκτός από τα F-16, και να θυμίσω ότι έχει αμυντική βιομηχανία και κόσμο να δουλεύει. Κόσμο και κοσμάκι, εμείς τις κλείνουμε τις αμυντικές βιομηχανίες. Παίρνει μια χαρά οπλικά συστήματα, μέχρι και ραντάρ, αντιπλοϊκά, αντιβαλιστικά. Η Τουρκία, επειδή, κοίταξε, το παραμύθι που διακινείται αυτές τις ημέρες είναι ασύλληπτο. Να δούμε λίγο τα νούμερα. Το 2030 η Τουρκία, με την επιλογή που έκανε να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στα F-16 και όχι στα F-35, θα έχει 280 F-16 υπερσύγχρονα, μπλοκ 70 και εξυγχρονισμένα σε επίπεδο Viper, όπως τα δικά μας. Και εμείς το 2030 θα έχουμε σίγουρα 83 εξυγχρονισμένα F-16, αν όλα πάνε καλά, και 24 Rafale. Ποιος έχει τον καλύτερο αεροπορικό στόλο, γιατί θα τρελαθούμε. Και εδώ υπάρχει υποψία πλέον, η βάσιμη υποψία από κάποιους αναλυτές. Το βράδυ θα έχουμε στο Military Channel τον κύριο Καραβίδα, έναν πιλότο Top Gun, ο οποίος λέει πολλά ενδιαφέροντα. Και ανάμεσα σε αυτά που λέει είναι ότι μήπως ο Ερντογάν προσπάθησε να πάρει κάποιες βιομηχανικές επιστροφές για το F-35, δεν του βγήκε το έργο και αποφάσισε να φτιάξει μια πολύ έτσι ισχυρή βάση στον αεροπορικό του στόλο, με αυτά τα 280 αεροσκάφη που σου ανέφερα. Και όταν θα αλλάξει η κατάσταση, όποτε αλλάξει σε σχέση με τις σχέσεις που έχει η Τουρκία με την Αμερική, βλέπει και το θέμα των F-35. Δηλαδή, μήπως δεν τον έκαιγε τόσο πολύ το θέμα των F-35 όσο εμείς πιστεύαμε. Αλλά τα νούμερα είναι αμήλικτα. Λέμε ότι προσπαθούμε να εξοπλίσουμε τη χώρα, αλλά μόνο αυτό δεν προκύπτει από την ουρανατικότητα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι τα έχουμε ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε πληρώσει, τα πληρώνουμε ακόμα, γιατί όποιος περάσει από την Ελευσίνα, όπως λέω πολλές φορές, μπορεί να δει τα ολοκένουργια μεταγωγικά αεροσκάφη σε 27, τα οποία τα ξοπληρώσαμε, αλλά δεν πετάνε εδώ και χρόνια. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναζήσει, έχουμε δει τι λάθη γίνανε και κάνουμε τα ίδια και χειρότερα. Και την ίδια ώρα παραμυθιάζουμε και τον κόσμο ότι θα σας εξοπλίζουμε. Πάρη, με ρωτάει πάρα πολύς κόσμος. Και την ίδια ώρα, λέει εδώ, έχουμε και υποχρέωση να στείλουμε πάλι οπλικά συστήματα στην Ουκρανία εμείς. Α, μπράβο. Εδώ λοιπόν αυτό πέρασε έτσι πολύ στα ψηλά από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Τι να στείλουμε δηλαδή στην Ουκρανία άλλο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι μας περισσεύει για να στείλουμε. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να μας ευχαριστούν οι Ουκρανοί επειδή στείλαμε Stinger. Το Stinger, για να το μεταφέρουμε από μια αποθήκη στην άλλη στη Λάρισα, έπρεπε να ενημερώσουν τους Αμερικάνους. Και έχει βρεθεί το Stinger στην Ουκρανία και δεν ξέρω αν έχουν μείνει και πολλά από αυτά τα οπλικά συστήματα που στείλαμε στην Ουκρανία, γιατί στρατιωτικοί έτσι που το μάτι τους κόβει και είναι έμπειροι, από πλάνα που βλέπουν εκεί κατά τη Μέση Ανατολή, έχουν εντοπίσει κάποια όπλα που κάτι τους θυμίζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι υποθέσεις και εκτιμήσεις. Λοιπόν, τι άλλο να στείλουμε δηλαδή, τι έχει η Ελλάδα που, σε πλεόνασμα που μπορεί να στείλει στην Ουκρανία. Για να μην πούμε τώρα στην κουβέντα ότι γιατί πρέπει να στείλει στην Ουκρανία και άλλα όπλα. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα, έχεις δίκιο. Μου λέει ο Σάκης εδώ, καλημέρα Πάρη, λέει. Εδώ έχουν περάσει τον κόσμο μια εικόνα. Αν γίνει πόλεμος, θα είναι τρεις μέρες, θα ανέβει ο Τόμ Κρούζ στο Ραφάλ, θα γίνει κάπου ένας πόλεμος με την Τουρκία. Εδώ δεν βλέπουν και στον τελευταίο πόλεμο ότι έχει ήδη 2 χρόνια και δεν υπάρχει πίσω βιομηχανία παραγωγής πυρομαχικών. Θα τον πιούμε. Μιας και είναι political correct, τον ήπιαμε. Με κάθε σεβασμό, λέει, το λέω προς εσένα, Πάρη Καρβουνόπουλε. Η Τουρκία παράγει άπειρες βόμβες όμως. Αυτά τα υπολογίζουμε, λέει. Ακούει κανείς τι λένε οι αξιωματικοί του στρατεύματος? Εδώ θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση, Γιώργο, και την ευθύνη της στρατιωτικής ηγεσίας και αναφέρομαι στους αρχηγούς, οι οποίοι εγώ κατανοώ ότι πρέπει να εκτελούν την κυβερνητική πολιτική. Πρέπει όμως και να μιλάνε. Και να μιλάνε και με ένταση και με επιμονή και να επισημαίνουν τα προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, έχει πολύ δίκιο ο ακροατής σε όλα αυτά που επισημαίνει. Ο πόλεμος δεν είναι πήρα 24 Rafale ή 40 F-35 και κερδίζω τους πάντες. Ο πόλεμος, όπως βλέπουμε, έχει γίνει πολύ πολύπλοκος. Πρέπει να είσαι δυνατός παντού για να έχεις οποιασδήποτε ελπίδες να επικρατήσεις.
Και γι' αυτό θα επαναλάβω το ερώτημα, ότι εμένα μου δίνουν την εντύπωση οι κυβερνώντες ότι εξοπλίζουν τη χώρα με βάση τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Εμείς δεν έχουμε ως πρώτη ανάγκη να είμαστε ένα καλό γρανάζι στη συμμαχία. Βεβαίως είμαστε μέλος της, βεβαίως έχουμε υποχρεώσεις. Είμαστε από τα πιο επιμελή μέλη στις υποχρεώσεις μας. Πληρώνουμε ποσοστό του βασίλειου, ο κύριος Τράμπ, αν θυμάσαι. Είμαστε από τους καλοπληρωτές. Αυτό που προέχει όμως είναι το εθνικό μας συμφέρον και η εθνική μας ανάγκη. Και θα επαναλάβω ότι οι εξοπλισμοί που έχουν ανακοινωθεί δεν εξυπηρετούν τις εθνικές ανάγκες. Αρέσει, δεν αρέσει. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης Κόντρα. Κύριε Καρβουνόπουλε, μήπως σας πονάει και εσάς και τον κύριο Σαχίνη ότι η χώρα υπερεξοπλίζεται με μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς F-35 και σας έχει ταπώσει αυτή η κυβέρνηση? Ναι, κοιτάξτε, θα απαντήσω στο εξής. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα, ας πούμε, το Range Rover, το Jeep, αλλά και να μου δίνανε τα λεφτά να τα αγοράσω, δεν μπορώ να το συντηρήσω, κύριε μου. Άρα λοιπόν, επειδή έχετε ξαναπληρώσει οπλικά συστήματα και συνεχίζετε και τα πληρώνετε, τα οποία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είναι καθυλωμένα στα αεροδρόμια, καλό θα είναι να το ξανασκεφτείτε. Ο φίλος ο Αργύρης μου λέει εδώ, κύριε Καρβουνόπουλε, έχουμε πάρει χαμπάρι τι δύναμη πυρός αποκτά με τη βοήθεια αυτή η Τουρκία, γιατί εκεί είναι το ζουμί. Και ακούει κανείς ανθρώπους, λέει, σαν το Γρίβα, με απλά συστήματα πιο φθηνά, πώς θα μπορούσες να κάνεις αδιαπέραστο τον νησιωτικό χώρο. Και έρχεται και ο φίλος ο Λευτέρης και λέει, καλά λέει κύριε Καρβουνόπουλε, εδώ μας λένε ότι θα πάει μια επιστολή στο Κογκρέσο να μην τα χρησιμοποιεί για υπερπτήσεις, λες και οι παραβάσεις και οι παραβίες δεν είναι θέμα, η Τουρκία. Και την ίδια ώρα ο Ερντογάν από τη Σμύρνη μας είπε ότι δεν αρκείται ότι μας πετάξαν στη θάλασσα, πρέπει να κάνουν κι άλλα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ελέγχονται τα τουρκικά F-16. Δηλαδή, όποιο μπαίνει στο Αιγαίο, πώς θα το ελέγχουμε ακριβώς, αν είναι από αυτά που εγκρίθηκαν από την Ουάσιγκτον ή όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, το βασικό με την Τουρκία είναι ότι έχει καταφέρει, έχει κατορθώσει και έχει φτιάξει μια αμυντική βιομηχανία ικανοποιώντας, λένε οι εκτιμήσεις, το 80% των αναγκών της σε πυρομαχικά. Και αυτό αφορά και τον αεροπορικό της στόλο και το επισημαίνω αυτό, γιατί βλέπουμε πολλούς τηλεοπτικούς αναλυτές και από στρατούς να παρουσιάζουν κάποιες φορές μια εικόνα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας σχεδόν διαλυμένης. Εγώ βλέπω ότι η Τουρκία, γιατί δεν είναι μόνο το Αιγαίο, δεν ξεχνάμε κάτι, η Τουρκία κάνει στο βόρειο Ιράκ επιθέσεις εξοντώνοντας Κούρδους και ουδής μιλάει. Εξοντώνει τους Κούρδους χρησιμοποιώντας F-16. Σωστό. Το ότι δεν μιλάει κανένας από τη διεθνή κοινότητα είναι ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο ερώτημα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κατανοώ ότι ένα μέρος κοινής γνώμης, δικαιολογημένα με όλη αυτή την προπαγάνδα που έχει υπάρξει, έχει αρχίσει να πιστεύει ότι πραγματικά έχουμε γίνει μια στρατιωτική υπερδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς, μακάρι να διαψευστώ και εγώ και εσύ, Γιώργο, αυτό θα είναι το μικρότερο κακό που μπορεί να συμβεί. Αυτά που έρχονται στις ένοπλες δυνάμεις δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα και το εξοπλιστικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε με τόσο θριαμβευτικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης θα μας απασχολεί για πάρα πολλά χρόνια και όχι για καλό. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, το State Department, κύριε Καρβουνόπουλε, αδειοδότησε όχι μόνο την πώληση 40 νέας κατασκευής μαχητικών F-16 Viper, αλλά και τον εξυγχρονισμό άλλων 79 που βρίσκονται ήδη στην υπηρεσία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, το ίδιο επίπεδο, αλλά και τον εξοπλισμό τους με σύγχρονα ολοκληρωμένα συστήματα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου. Και εμείς χάνουμε την ευκαιρία αναβάθμισης των F-16 50 μπλοκ. Ακριβώς. Εμείς καταρχήν θα πρέπει να πω τώρα και να απαντήσω και στον προηγούμενο κύριο, ο οποίος είπε ότι έχουμε ενοχληθεί από την επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από το 2018 γράφουμε ότι στον εξυγχρονισμό των δικών μας Viper υπάρχει τεράστιο θέμα συνεργασίας του ραντάρ με το σύστημα αυτοπροστασίας. Το τι έχω ακούσει, Γιώργο, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Μέχρι που χθες η Κυριακάτικη Καθημερινή, δεν είναι νομίζω αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία του συστήματος αυτοπροστασίας με το ραντάρ. Και άρα θα πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και ο κύριος που μας την είπε, να το πω λαϊκά, πριν λίγο.
θα πρέπει να υπολογίζει επιπλέον 400 εκατομμύρια για αυτή την αναβάθμιση των Viper. Θέλω να πω ότι ακόμα και οι σωστές κινήσεις που γίνονται, βλέπεις ότι βγάζουν προβλήματα, γιατί δεν υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός, ένας σχεδιασμός σε βάθος χρόνου, μία στόχευση ότι, ρε παιδί μου, τι θέλουμε να κάνουμε, ποια είναι η απειλή μας, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Εξακολουθούμε χρόνια τώρα να ψωνίζουμε με την ίδια λογική της εξοπλιστικής διπλωματίας, εγώ το λέω της προστασίας. Να δώσω κάτι στους Αμερικάνους, να δώσω κάτι στους Γάλλους, να δώσω κάτι στον ένα, κάτι στον άλλον, να έχω κάποιον υποτίθεται να μου χτυπήσει την πλάτη όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Δεν έχει δουλέψει ποτέ αυτό. Ποτέ. Και όμως όλες οι κυβερνήσεις, η σημερινή δε έχει ξεπεράσει κάθε όριο, εξακολουθούν και ψωνίζουν εξοπλισμούς με την ίδια πρακτική, με την ίδια λογική. Αποτέλεσμα, ναι, και λεφτά δίνουμε και ένοπλες δυνάμεις όπως τις θέλουμε δεν έχουμε. Μου λέει ο Δημήτρης εδώ, γιατί κύριε Καρβουνόπουλε, λέει, βλέπετε κανένα κόμμα πλην κουκουέ της αντιπολίτευσης να φωνάζει πέρα από τη χρηστικότητα για τον ΝΑΤΟ και για την Τουρκία, για όλα αυτά? Όλοι ψάχνονται με τα επικοινωνιακά που γίνονται. Είναι δυνατόν, λέει, να μην υπάρχει ένας σχεδιασμός ακόμη και στα κόμματα της αντιπολίτευσης? Συμφωνώ απολύτως, έχει απόλυτο δίκαιο. Εγώ θα βάλω και το κουκουέ στην ίδια κατηγορία, γιατί το να βγάζεις μια ανακοίνωση και να μιλάς για τον ΝΑΤΟ κτλ. Δεν αρκεί. Εγώ δεν έχω δει κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει δίκιο ο κύριος, να δείχνει μια επιμονή, μια αιμονή σε αυτά τα θέματα και να αναγκάσει την κυβέρνηση να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Να δώσει απαντήσεις συγκεκριμένες. Από το τι όπλα έχει στείλει στην Ουκρανία μέχρι πώς έφτασε στο σημείο να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Ποιος της έχει πει ότι μας κάνουν οι Αμερικάνικες εντός εισαγωγικών φρεγάτες? Ποιος? Να μας φέρει την απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, να τη δούμε. Θέλω πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει ο Έλληνας πολίτης? Γιατί αυτός πρέπει τελικά να ενημερωθεί πέρα από τις επικοινωνιακές πομφόλιγες. Μου γράφει κάποιος εδώ και έχει δίκιο. Πολλοί, λέει, στρατιωτικοί αναλυτές βγήκαν να πανηγυρίσουν για τα F-35 και ούτε ένας δημοσιογράφος στα κεντρικά μέσα δεν τους ρώτησε για ποιον θα πετάνε, με τι θα πετάνε και πού θα πετάνε. Το δικό μου συμπέρασμα, εκτίμηση, με όση σημασία μπορεί να έχει, είναι ότι με τον τρόπο που κινούμαστε, δυστυχώς θα οδηγηθούμε να γίνουμε μια νομαρχία της Τουρκίας. Μπορεί οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή να θεωρεί πολύ μεγάλη επιτυχία το ότι αγοράζουν εξάμηνα ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, βλέπουμε ότι η Τουρκία κερδίζει συνεχώς πόντους χωρίς να ανοίξει μύτη. Και όταν ανακοινώνεις τους εξοπλισμούς που ανακοινώνεις, επειδή οι Τούρκοι δεν είναι βλάκες, καταλαβαίνουν ότι το μήνυμα αποτροπής που στέλνεις δεν είναι τόσο πιστικό. Mm. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Το να στέλνεις ένα πιστικό μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία έχει συγκεκριμένες πρακτικές. Δεν τις ακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό δεν θα μας πείτε καλό. Απάντησε και στο φίλο τον Γρηγόρη. Τον καλύπτει, λέει, τον κύριο Καρβουνόπουλο αυτό το χαρτί, δεν το λέει χαρτί, κολόχαρτο το λέει, από το State Department στο Κογκρέσο, όπου θα λένε ότι τα F-16 Τουρκίας δεν θα χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις πάνω από τον ελληνικό χώρο, γιατί, λέει, παραβάση ή παραβίαση εθνικού εναέριου χώρου δεν είναι παραβίαση πάλι εδάφους? Όχι, δεν νομίζω ότι κανέναν τον καλύπτει αυτό το χαρτί, όπως το χαρακτηρίζει ο φίλος μας. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε επιτυχία ότι δεν θα κάνουν υπέρπτυση οι Τούρκοι, εδώ υπάρχει θέμα μέγα. Δηλαδή, αν πετάνε τα τουρκικά F-16 μεταξύ 10 αναστικών μιλίων και 6, είμαστε OK, το έχουμε δεχτεί και αυτό, και δεν μας το έχουν πει. Έχουμε ξεχάσει, δηλαδή, αυτά που χρόνια υποθέτει υπερασπιζόμαστε. Και αν μου επιτρέπεις να πω μια κουβέντα, επαναλαμβάνω ότι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή των ενόπλων δυνάμεων δεν είναι ούτε τα F-35 ούτε οι αλουμινότρατες, είναι ότι ψάχνουν να βρουν πλήρωμα για την Μπελχαρά και δεν βρίσκουν, γιατί ο κόσμος φεύγει από τα παράθυρα. Και μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε τους στρατιωτικούς, γιατί κάνουν πάρα πολλά χρόνια υπομονή και οι άνθρωποι εκπαιδεύτηκαν για να πολεμάνε.
να πολεμάνε σε πόλεμο κανονικό και όχι να πολεμάνε με την εξαθλίωση. Πάρης Καρβουνόπουλος, εγώ θέλω να πω ότι όσο υπάρχουν στρατιωτικοί αμυντικοί συντάκτες σαν τον Πάρη, τουλάχιστον δεν θα καταπίνουμε αμάσιτο τον όποιο επικοινωνιακό σανό. Αυτό έχω να πω. Καλημέρα Πάρη, να είσαι καλά. Καλημέρα, να είσαι καλά Γιώργο, ευχαριστώ.